Πολιτήρης Καραγιωσόπουλος, παρόν. Κοπρίτης Καραγιωσόπουλος, πα, 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 παπαγάλος, γίνω από εδώ, βρε. Μυρικόγκος Καραγιωσόπουλος, Μυρικόγκος, πιο δυνατά, βρε, πιο δυνατά, πιο δυνατά, ρε παιδάκι. Για να δω, μάθανε τους αριθμούς. Πολιτήρης, ένα. Κοπρίτης, δύο. Πυρικόγκος, χι, χι. Ένα, δύο, τρία. Πήγα στην κυρία. Και τώρα, περάστε γρήγορα μέσα να φάτε, γιατί έχουμε ωραίο φαΐ. Τι φαΐ? Πατσαβούρες στη φάτο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, κύριε Κατσαβίδη? Καλώς ορίσατε. Καλώς τον φίλο μου τον Χαντζημάτη. Τι γίνεσαι, Χαντζημάτη, είσαι καλά? Ας τα λέμε καλά. Εσάς σας βλέπω στενοχωρημένο. Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, παιδί μου. Ψάχνω να βρω εδώ και δύο εβδομάδες κάποιον με το όνομα Καραγιώζης Καραγιωζόπουλος. Καραγιώζης Καραγιωζόπουλος. Ναι. Μήπως τον ξέρεις? Όχι, όχι. Τι τον θέλετε? Ψάχνει να τον βρει ο μεγάλος άρχοντας Καραμαμπούμ, γιατί εγώ, ο επιστήμονας Κατσαβίδης, έφτιαξα πάνω στο βουνό το καλύτερο εργοστάσιο για τον πόλεμο. Και ο Καραγιώζης λέει πως καίμε και κόβουμε τα δέντρα, πως μολύνουμε το περιβάλλον και χαλάμε τη φύση. Θέλει να σταματήσει, λέει, να δουλεύει το εργοστάσιο και να φυτευτούν και πάλι δέντρα, να καθαρίσουν τα ποτάμια και η θάλασσα. Δεν το ξέρω τον Καραγιώζη. Αν μάθεις που είναι το σπίτι του, έλα να μας τον προδώσεις και θα σε ντύσουμε στα χρυσά. Τρέχω καημένος. Στο καλό. Στο καλό να πάτε. Πέτρο να μην βρεθεί μπροστά σας να σκοντάψετε. Ευχαριστώ. Πω, τώρα πρέπει να τρέξω γρήγορα, παιδιά, να βρω το φίλο μου τον Καραγιώση. Για να δω, θα είναι σπίτι του. Καραγιώση, Καραγιώση. Ποιος? Εγώ. Κι εγώ, εγώ. Έλα βρε, εγώ. Θέλεις αυγό, αυγό. Ποιο αυγό, βρε, Κατσαϊβάτης ο φίλος σου, σε δάγκωσε ο σκύλος σου. Έλα, τράξα. Τρέχω. Τράξα. Τρέχω. Α! Πώς βγαίνεις έτσι έξω, βρε, αφού βλέπεις ότι κορνάρω? Είσαι αυτοκίνητο? Βάλεις το αυτοκίνητο. Και το τιμόνι σου που είναι? Εδώ. Η κόρνα? Εδώ. Τι? Η εξάφνιση? Άφησε τα αστεία, Καραγιώση. Λίγο πριν συνάντησα το δεξί χέρι του άρχοντα Καραμαμπού. Ποιον δηλαδή? Τον κύριο Κατσαβίδη. Τον κύριο Κατσαρίδη? Ναι, μου είπε, Καραγιώση μου, ότι ψάχνουν να σε βρούνε. Έμαθαν πως είσαι οικολόγος και πως ετοιμάζουμε το πανηγύρι στο βουνό. Ωχ, μανούλα μου. Ο άρχοντας όμως φτιάχνει ένα εργοστάσιο για τον πόλεμο. Α, εγώ δεν θέλω πόλεμο. Δεν θέλω εγώ κανόνια. Εμένα να μου φέρετε να φάω μακαρόνια. Καραγιώση μου, πρέπει να προσέχεις ματάκια μου. Θα προσέχω φρυδάκια μου. Άλλωστε, έχω εδώ κι όλους τους φίλους μου. Όλα τα παιδιά εδώ στο παραμυθόσπιτο στη Σύρο που μ' αγαπάνε και θα με βοηθήσουν. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Ναι! Βλέπω τα μάτια σου 14. Πήγαινε να φωνάξεις όλους τους φίλους μας να έρθουν εδώ να ξεκινήσουμε το πανηγύρι στο βουνό. Τρέχω, Καραγιώση μου, τρέχω. Άντε στο καλό. Πάω, Καραγιώση μου, 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 χώρα μου, ρε. Όλη την ώρα πάω και όλο εδώ είναι. Να, έρχεται και η γυναίκα μια αγραία. Καραγιώση μου, πήγα και αγόρασα τσαρούχια για το πανηγύρι. Μελιά, τα παπούτσια η γυναίκα. Έρχεται η λατέρνα. Ω, η λατέρνα, καλώς του λατερνατζίδες. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Τον ουρανό μες
στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αργυρίνο. Καλώ τα παιδιά με τη λατέρνα, ελάτε να παίξετε τραγούδια και σκοπούς, να ακούσουν όλοι οι φίλοι μου και να έρθουν για το πανηγύρι. Δώσου καραγιώζει κολόγε. Άλλος για το πανηγύρι στο δάσος, περάστε όλοι στην παράγκα, ερνελένδια. Ωραία, ας κάνω ότι κοιμάμαι. Του κεφαλόγι μου! Έλα εδώ! Μπράβο παιδιά! Μπράβο! Το πιάσαμε! Έλα γρήγορα μέσα, γρήγορα στην παράγκα! Μανούλα μου βάλανε στη μέση! Βοήθεια! Βοήθεια! Θα πας πουθενά γρήγορα στη φυλακή! Δεν μπορώ παιδιά να έχουν βάλει στη μέση! Φωνάξε το θείο μου τον Μαργαγιώργο! Γεια σου, τι θέλετε δηλαδή! Τι θέλουμε εμείς παιδιά! Άκουσες! Να αφήσεις το δάσος στην ησυχία του! Δεν σκέφτηκες ότι τόσα δέντρα που κόψατε και κάψατε, όταν πιάσουν οι πολλές βροχές, δεν θα υπάρχουν οι ρίζες, οι κορμοί των δέντρων, για να συγκρατήσουν τα νερά, και έτσι τα νερά θα κατέβουν τις πλαγιές, θα μπουν μέσα στην πόλη, θα πλημμυρίσουμε και μαζί θα πνίξει και το μεγάλο σου παλάτι το νερό. Α, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί. Δεν το είχα προβλέψει, αρχοντά μου. Δεν σκεφτήκατε ακόμα όταν τα δέντρα, ότι τα δέντρα μας χαρίζουν τη δροσιά, το οξυγόνο. Και δεν σκεφτήκατε πως όλα τα μολυσμένα νερά και τα απόβλητα που βγάζει το εργοστάσιο πέφτουν μπλουμ στα ποτάμια και από εκεί μπλουμ στη θάλασσα και τα ψάρια και οι μεζέδες που τρώτε και τα θαλασσινά είναι κι αυτά μολυσμένα. Γι' αυτό με πόναγε η κοιλιά μου! Να γκρεμιστεί το εργοστάσιο! Έχει δίκιο ο Καραγιώζης! Αρκοντά μου, εγώ τι θα κάνω αν δεν έχουμε το εργοστάσιο! Θα έρθεις να φυτεύεις δεντράκια! Αν δεν έρθεις μαζί μας θα σε στουμπίσουν λουμπλή! Εντάξει Καραγιώζη νίκησες! Θα έρθουμε μαζί σας! Δώσε διαταγή αρχοντά μου να χτυπήσουν οι καμπάνες! Να καταλάβει ο κόσμος ότι αρχίζει το πανηγύρι. Εμπρός λοιπόν, ας χτυπήσουν δυνατά οι καμπάνες και όλος ο κόσμος να ανέβει στο βουνό. Στο πανηγύρι του Καραγιώζη. Στο πανηγύρι της οικολογίας. Άντε, να έρθουν και τα όργανα και τα μικρά παιδιά, όλοι οι φίλοι μαζί. Φέρτε φτιάρια, φέρτε αξίνες, να κάνουμε δεντροφύτευση, αναδάσωση, ανακύκλωση. Γεια σου, θείε Καραγιώζη. Απάντη, μαέστρο. Και η ορχήστρα του Μαρμαγιώργου. Όπα! Έρνα λιμένια, όλοι στο βουνό. Δώσου Καραγιώζη κολόγε. Γεια σας παιδιά!